είπαμε ότι επειδή προγραμματίζουμε να κάνουμε πολλά πράγματα, καλό είναι να γνωρίζετε περίπου το σχέδιο που έχουμε, ούτως ώστε να μας δηλώσετε αν σας ενδιαφέρει και η διάθεσή σας να συμμετέχετε. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ για την παρουσία. Θα παρακαλέσω την κυρία Νικολάκου, επειδή έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις και πρέπει να φύγει, να μας πει πέντε πράγματα σε σχέση με, με αυτά που προγραμματίζουμε σαν περιφέρεια και στη συνέχεια θα έχουμε όλο τον χρόνο να τα πούμε με πιο άνεση. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχη, κυρίες και κύριοι, η περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται ακόμη μια φορά δίπλα στις παραγωγικές τάξεις με βασική πολιτική αντίληψη ότι μόνο με συσπηρωμένες όλες τις δυνάμεις μπορούμε να ανατρέψουμε την υφιστάμενη δύσκολη κατάσταση. Αυτό που θα ήθελα να μεταφέρω, το έχει πει εξάλλου πάρα πολλές φορές ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πατούλης, είναι ότι σε οποιαδήποτε προσπάθεια εξωστρέφειας, σε οποιαδήποτε προσπάθεια που γίνεται για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά τις ευκαιρίες, είμαστε πάντα παρόντες. Η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει με ένα από τα πιο δυναμικά, οφείλω να πω, επιμελητήρια της Πελοποννήσου, όπως είναι αυτό της Αρκαδίας, είναι να συνεργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε ήδη κάνει αρκετά επιτυχημένες δράσεις, συνεχίζουμε πλέον με μεγαλύτερη εμπειρία ακόμα πιο δυναμικά. Το 2013 η Περιφέρεια θεωρεί ότι θα είναι μια πολύ σημαντική, αλλά συγχρόνως και κρίσιμη, αμέριστη αλλαγή της Περιφέρειας, την συνεργασία, την συνέργεια, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε αυτή την πολύ δύσκολη οικονομική, πολιτική και κοινωνική συγκυρία που ζουν όλοι οι πολίτες και ακόμα περισσότερο οι άνθρωποι που ασχολούνται, οι επιχειρηματίες, οι οποίοι άμεσα με το εμπόριο έχουν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια, γιατί από τις πληροφορίες που έχω, έχουν προβλέψει και κάποιο σημαντικό κεφάλαιο προκειμένου να αναδοτήσουν και να επιχορηγήσουν τις επιχειρήσεις της Πελοποννήσου να ακολουθήσουν αυτές τις διαδρομές που περιγράφουμε. Και μάλιστα, επειδή μιλάμε για το brand το πελοποννησιακό, είμαστε σε άμεση συνεργασία και με την Ηλία και με την Αχαΐα, προκειμένου να έρθουν και αυτοί να είναι μαζί μας, όπως ήταν και στη πλατεία Κλαβμόν. Για πρώτη φορά έχει εξασφαλίσει μέσω του ΕΣΠΑ ένα πολύ σημαντικό ποσό για την προώθηση των αγροτικών μας και των κτηνοτροφικών μας προϊόντων, για τον πρωτογενή τομέα. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Το ποσό είναι πολύ μεγάλο, αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό που πρέπει όλοι λοιπόν να κάνουμε, εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη που έχουμε, είναι η διαχείρισή του να είναι τέτοια, ώστε τα αποτελέσματα να φτάσουν στους ίδιους τους παραγωγούς. Αυτός είναι ο στόχος μας. Άρα λοιπόν και για την Ανούγα, αλλά και για άλλες δράσεις, με μεγάλη δυναμική θα έλεγα, χωρίς μιζέρια, με εξωστρέφεια και με ελπίδα, θα μπορέσουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ναι, είμαι επαγγελματίας του χώρου του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας και έχω ασχοληθεί αρκετά με τις εξαγωγές προσθέτοντας τα μαλλιά αρκετά χρόνια τώρα. Απλά έχοντας γνώση ότι έχετε μια προσπάθεια στα σπαγιά για συμμετοχή σε κάποιες εκθέσεις φορέων και επιχειρηματιών από το χώρο της Αρκαδίας, είπα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας που αφορούν τη συμμετοχή στις εκθέσεις. Γιατί πάω στις εκθέσεις, τι σκοπεύω, τι στοχεύω, θα μου πείτε βέβαια πάω να πουλήσω. Είναι προφανώς, είναι προφανές. Αλλά πρέπει κανείς να κάνει μια αρκετά μεγάλη προετοιμασία έτσι ώστε η πώληση που θα κάνει είτε σε πρώτη φορά να είναι αυτό που λέμε μια ευγενειακή πώληση, να είναι στημένη έτσι ώστε να μπορεί να ζήσει και να συνεχιστεί. Όλη η προσπάθεια είναι, άλλωστε υπάρχει μια αγγλική λέξη που είναι καραμέλα λίγο στα ευρωπαϊκά χωράφια, το sustainable development, είναι η ανάπτυξη η οποία είναι διακρίσιμη. Επομένως, η μία φορά δεν αρκεί, οι πολλές φορές είναι σε πάνω δουλειά και νομίζω ο πρόεδρος το έθεσε πάρα πολύ καλά, ίσως για κάποιους από εμά
Δυστυχώς ή ευτυχώς, η Ελλάδα περνάει αυτή την ιστορία που περνάει την ελληνική. Η κατανάλωση σε επίπεδο ελληνικό πρέπει και δεν νομίζω ότι θα γυρθούν τα πράγματα για το άμα στο μέλλον. Ίσως είμαστε σε ό,τι ξαναμιλάμε από 14 και μετά. Άρα είναι μια καλή ευκαιρία, όταν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει και ευκαιρία ταυτόχρονα.